Κυρίε και κύριοι, θεωρητικά η Αλεξανδρούπολη είναι ένα τόπο, μια περιοχή προνομιακή ό,τι αφορά τι μεταφορέ. Είναι η μόνη ίσω πόλη στη Βόρεια Ελλάδα που έχει συνδυασμένε μεταφορέ. Έχει λιμάνι, έχει αεροδρόμιο, έχει σιδηρόδρομο, έχει οδικό δίκτυο. Και θα έπρεπε να είναι στο γεωπολιτικό χάρτη κορυφαία πόλη. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, οι πληροφορίες που μας δώσει ο Σταύρος Παπαδόπουλος λένε ότι ίσως το αεροδρόμιο να λειτουργήσει ανταγωνιστικά και ως συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Έτσι είναι, Σταύρο? Πολύ μου άρεσε ο πρόλογός σου, Δημοσθένη, ως ευχή και ως ελπίδα. Ωστόσο, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν κάτι να κάνουν οι τοπικοί φορείς, αλλά η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που κάνει την αρχή ακόμη μια φορά. Πρόκειται για μια ξένη εταιρεία, σκοτσέζικη νομίζω, ιρλανδέζικη, η Ryanair, η οποία ζήτησε την άδεια να συνδέσει το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης με τη Φραγκφούρτη, με ένα δρομολόγιο τη βδομάδα. Η πρώτη πτήση έχει οριστεί για τις 28 Μαρτίου. 28 Μαρτίου. Μάλιστα. Mm-hmm. Και για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες θα υπάρχει αυτή η σύνδεση με πολύ χαμηλό κόστος, κάτω από τα 100 ευρώ το εισιτήριο μετεπιστροφής. Είναι low cost εταιρεία. Mm-hmm. Και με αυτό το δρομολόγιο θα έχουν δυνατότητα να έρθουν περισσότεροι μετανάστες από τη Γερμανία προς την περιοχή τους. Επίσης, ενδεχομένως θα έχουμε και αρκετούς Γερμανούς τουρίστες που θα εκμεταλλευτούν αυτή την πτήση. Αυτό είναι Πούμε στους τηλεθεατές ότι οι εταιρείες low cost, όπως η συγκεκριμένη, η οποία θα κάνει με τόσο μικρό ναύλο, γιατί είναι πραγματικά το κόστος ελάχιστο αυτό το ταξίδι, είναι γιατί έχουν βρει αυτό η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως είπε, στο έξυπνο τρόπο, ότι δεν έχουν υπαλλήλους. Τι κάνουν? Κλείνουν τα εισιτήρια ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχουν desks για να πληρώνουν υπάλληλους. Δεν έχει καν ένα υπάλληλο στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και επίσης δεν προσφέρουν και διάφορα μέσα στην πτήση. Μένεις στην πτήση και πας στον προορισμό σου. Ούτε καφέδες, ούτε γλυκά για να επιβαρύνουν το κόστος. Και πληρώνεις την κάθε αποσκευή. Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι χαμηλή κόστος πτήση και γι' αυτό έχουν τεράστια ανάπτυξη. Να σου πω και κάτι που μαθαίνω, ότι θα γίνουν διαδικασίες, μήπως αυτό τώρα το μάθα αυτές τις μέρες, αυτή η εταιρεία με αυτό το δρομολόγιο συνδεθεί και με τη Ρωσία. Κράτα το και το κρατάω. Ότι θα προταθεί στην εταιρεία να δει τη δυνατότητα να συνδεθεί και με αεροδρόμιο της Ρωσίας, αν πιστοποιηθούν οι προθέσεις κάποιον από την Αγία Πετρούπολη φορέων να στέλνουν για διακοπές εργαζόμενους από τη Ρωσία. Το κρατάμε. Αυτό βεβαίως, Δημοσθένη, και η διάρκεια αυτής της πτήσης θα εξαρτηθεί από τη βιωσιμότητα από τα εισιτήρια. Δεν είναι Ολυμπιακή να την επιδοτεί παρανόμως το κράτος. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, προφανώς και θα σταματήσει να λειτουργήσει. Στο παρελθόν έγιναν ανάλογες προσπάθειες που κατέληξαν άδοξα. Να πούμε ότι το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης παλαιότερα έχει συνδεθεί με ανάλογες πτήσεις με τη Γερμανία μέχρι πρόσφατα, και η Αλεξανδρούπολη ξεκινά τώρα από 28 Μαρτίου. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Επίσης, υπάρχει και μια πτήση άγωνης γραμμής στο Αλεξανδρούπολη Σιτία Κρήτης. Αυτή είναι επιδοτούμενη από το ελληνικό κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και σήμερα γίνεται μια σύνδεση δύο φορές την εβδομάδα, νομίζω, και την κάνει η κριτική αεροπορική εταιρεία Sky Express. Η οποία πάει καλά οικονομικά. Ενδεχομένως. Παλιότερα ήταν η Athens Airways, η οποία κηρύχθηκε έκτοτε επειδή δεν εκτελούσε σωστά το δρομολόγιο της. Τώρα λοιπόν έγινε κατάθεση προσφορών από όλες τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, και είναι αρκετές, για τις άγονες γραμμές, οι οποίες είναι 24 οι άγονες γραμμές. Για το δρομολόγιο το συγκεκριμένο έτσι κατέθεσε μόνο η Sky Express, η οποία ήδη εκτελεί το δρομολόγιο. Αυτή της λοιπόν η προσφορά θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και ενδεχομένως θα συνεχίσει αυτό το δρομολόγιο προς Κρήτη. Σε ευχαριστώ θερμά, Σταύρο. Ο Μιχλώδης, κυρίες και κύριοι,